έβγαλε το γεωτρύπανο της ExxonMobil που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου την πρώτη από τις δύο γεωτρήσεις στο Τεμάχιο 10. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ξεκαθάρισε πως το ενεργειακό πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μέλημα να διασφαλίσουμε την απόσκοπτη συνέχιση του ενεργειακού προγράμματος. Κάνουμε συντονισμένες ενέργειες με απότερο σκοπό να συνεχίσει απρόσκοπτα ο προγραμματισμός. Ο Σάβα Αγγελίδης μίλησε και για τη συνεργασία με τη Γαλλία και την τόνωση των διμερών σχέσεων μετά τη συμμετοχή των Γάλλων στην άσκηση Νέμεσης 2018. Ειδικά με τη Γαλλία, που διαχρονικά υπήρχε μια καλή συνεργασία, είμαστε σε ένα στάδιο που αναβαθμίζουμε αυτές τις σχέσεις με απότερο σκοπό πάντοτε σίγουρα τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, το τουρκικό γεωτρύπανο Πορθητής κινείται προς τον στόχο Αλάνια 1. Ο ειδικός αναλυτής σε ζητήματα ενέργειας, Εμίν Ντανής, εξηγεί την επιμονή της Τουρκίας με τη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος έχει σημαντικές δυνατότητες και είναι πρώτη προτεραιότητα λόγω των πηγών φυσικού αερίου που έχουν βρεθεί από Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο. Η Τουρκία θα εστιάσει στην καλύτερη περιοχή με γνώμονα τα σεισμικά δεδομένα. Θα ξεκινήσει γεωτρήσεις άμεσα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής που η Κύπρος ονομάζει αποκλειστική οικονομική ζώνη, ανάλογα με τα στοιχεία που θα έχει συλλέξει.